Η προμήθεια περισσότερων συστημάτων αντιεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία είναι ένα από τα κύρια θέματα της σημερινής συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, μετά την έγκριση της χρηματοδότησης του Κιέβου με 60 δισεκατομμύρια δολάρια από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Σύμφωνα με τη Financial Times, η Ελλάδα και η Ισπανία είναι οι χώρες που δέχονται τις περισσότερες πιέσεις από την υπόλοιπη Ευρώπη για να δώσουν πυράβλους Patriot και S-300 στην Ουκρανία. Μέχρι στιγμής, η Γερμανία είναι η μόνη χώρα που υποσχέθηκε να στείλει επιπλέον Patriot στο Κίεβο. Οι δύο ηγέτες, οι ένοπλες δυνάμεις των οποίων διαθέτουν περισσότερα από 12 συστήματα Patriot, καθώς και άλλα οπλικά συστήματα όπως η S-300, ενημερώθηκαν ότι οι ανάγκες τους δεν ήταν τόσο μεγάλες όσο της Ουκρανίας και ότι δεν αντιμετωπίζουν καμία άμεση απειλή. Όλοι ξέρουμε ποιος τα έχει, όλοι ξέρουμε που βρίσκονται και όλοι ξέρουμε ποιος τα χρειάζεται πραγματικά, δήλωσε ένας από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Οδυσσό τον περασμένο Μάρτιο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αναφέρει μέσω Twitter ότι συζήτησε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό την εφαρμογή των συμφωνιών τους, κάτι που είχε διαψεύσει άμεσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τον κύριο Μητσοτάκη συμφωνήσαμε να επιταχύνουμε τις εργασίες για μια διμερή συμφωνία ασφάλειας που βασίζεται στη δήλωση του Βίλνιους της G7. Καμία συμφωνία. Κυρία Ψαρά, είναι κάτι το οποίο το έχουμε διευκρινίσει με απόλυτη σαφήνεια. Δεν θα ήταν δυνατόν εξάλλου να πάω στην Ουκρανία και να υπογράψω εν κρυπτό κάποια συμφωνία. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αυτά θα επαναλάβω όμως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να στηρίζει σταθερά την δυνατότητα της Ουκρανίας να αμήνεται. Ο Ουκρανός Πρόεδρος, σχολιάζοντας την έγκριση της χρηματοδότησης από το Αμερικανικό Κογκρέσο, έστειλε μήνυμα και στην υπόλοιπη Δύση για τη βοήθεια στην Ουκρανία. We will have a chance for victory if Ukraine really gets the weapons system which we need so much, which the thousands of soldiers need so much. Από τη μεριά της Ρωσίας, ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ προειδοποίησε ότι η στήριξη της Δύσης στην Ουκρανία τροφοδοτεί σοβαρούς στρατηγικούς κινδύνους και μια σύγκρουση μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων. Ιδιαίτερης ανησυχίας είναι το γεγονός ότι η Τρόικα των Δυτικών Πυρηνικών Χωρών είναι μεταξύ των βασικών χρηματοδοτών του εγκληματικού καθεστώτος του Κιέβου, οι βασικοί υποκινητές διάφορων προκλητικών βημάτων. Βλέπουμε στρατηγικούς κινδύνους σε αυτό που οδηγούν σε αύξηση του επίπεδου του πυρηνικού κινδύνου. Την ίδια ώρα, ο Πολωνός Πρωθυπουργός Αντρέι Ντούντα δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει νατοϊκά πυρηνικά όπλα. Αν οι συμμαχοί μας αποφασίσουν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα στο έδαφος μας για να ενισχύσουν την ασφάλεια του ανατολικού σκέλους του ΝΑΤΟ, είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε.